Λοιπόν, η εξέλιξη του θέματος έχει ως εξής. Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, θα κινηθεί η οικογένεια δικαστικά. Καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια πιστεύει ότι έχει πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες. Ένα νοσοκομείο δημόσιο που βρίσκεται στα νότια προάστια για τον χαμό της μητέρας. Θα ήθελα να σας πω πώς ξεκίνησαν όλα. Ήταν στις 2 του Σεπτέμβρη, ημέρα Κυριακή. Μια ζεστή μέρα του Σεπτέμβρη, ανέμελη. Ήταν μαζεμένη οικογένεια και έτσι πολύ στενή, καλή τους φίλη, στο σπίτι της οικογένειας στο Λαγονίσι. Η μητέρα τους βρισκόταν εκείνη την ώρα στον κήπο. Είχαν ένα σκυλάκι. Η γυναίκα έπαιζε με το σκυλάκι. Κάποια στιγμή ζαλίστηκε και έπεσε. Έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων. Δεν ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πέφτει από ύψος 2 μέτρων και έχει την ατυχία η γυναίκα να μην πέσει σε χώμα, να μην πέσει πάνω σε λουλούδια, να μην πέσει πάνω σε γκαζόν, να πέσει σε ένα σημείο που δυστυχώς χτύπησε αρκετά στο κεφάλι. Η οικογένεια καλεί αμέσως ασθενοφόρο. Όπως ισχυρίζεται η οικογένεια στην μήνυση και αγωγή που θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες, το ασθενοφόρο κάνει να φτάσει στον τόπο του ατυχήματος μια μισή ολόκληρη ώρα. Αυτός είναι ο ισχυρισμός της οικογένειας πάντα. Η οικογένεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι φτάνει το ασθενοφόρο μετά από μια μισή ώρα. Μεταφέρεται η Βασιλική, η μητέρα της Ευδοκίας και του Γιώργου, μεταφέρεται σε ένα νοσοκομείο στα νότια προάστια. Εκεί λοιπόν όταν φτάνει η ασθενής, αυτά, επαναλαμβάνω, είναι οι ισχυρισμοί της οικογένειας. Δεν είναι δικοί μας ισχυρισμοί και βεβαίως δεν μπορούμε να τους υιοθετήσουμε, διότι η δικαιοσύνη θα κληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα να κρίνει τι ακριβώς έχει συμβεί. Επαναλαμβάνω ότι είναι ρεπορτάζ το οποίο αφορά τους ισχυρισμούς της οικογένειας. Την επίσημη άποψη του νοσοκομείου θα την έχουμε αύριο. Έχουμε μία πρώτη επικοινωνία σήμερα για την οποία θα σας μιλήσω. Φτάνει λοιπόν εκεί το ασθενοφόρο με τη γυναίκα και αναφέρει στην οικογένεια, στο Γιώργο Τορμελιώτη, στον αδελφό της Ευγενίας, αναφέρουν οι γιατροί ότι η γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή. Έτσι ισχυρίζεται η οικογένεια ότι υπόθηκε από τους γιατρούς του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Η μητέρα σας είναι εγκεφαλικά νεκρή. Τότε λοιπόν, επειδή ήταν και επιθυμία της ίδιας, όπως ισχύζεται πάντα η οικογένεια, λένε τα παιδιά, ο Γιώργος συγκεκριμένα, ωραία λοιπόν, τότε θα δωρήσουμε τα όργανά της. Να χαρίσουμε ζωή σε άλλους ανθρώπους. Τότε λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την οικογένεια, γιατί την επίσημη άποψη του νοσοκομείου την έχουμε αύριο, όπως μας αναφέρθηκε τηλεφωνικά. Γιατρός νοσοκομείου, σε υψηλή θέση, αναφέρει στην οικογένεια. Τι το θέλεις τώρα, να δωρήσεις τα όργανα, είναι πολύ σκληρή διαδικασία. Δεν βλέπεις την αδερφή σου που είναι δίπλα στο κρεβάτι και είναι σε τραγική κατάσταση και λιποθυμάει συνέχεια. Δεν τα αφήνεις καλύτερα. Αυτό είναι ισχυρισμός του Γιώργου, του Ορμελιώτη. Μένει 2 μέρες εκεί λοιπόν η γυναίκα, γιατί όταν μια γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή, δεν έχεις λόγο να σου λένε γιατροί, δηλαδή έτσι, δεν έχεις λόγο να την πάρεις να την πας σε άλλο νοσοκομείο. Με τι να την μεταφέρεις, μια γυναίκα η οποία έχει τελειώσει. 2 μέρες μετά λένε να τη μεταφέρουμε τη γυναίκα στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί επέμενε η οικογένεια, τα παιδιά ήθελαν να δωρήσουν τα όργανά της. Ήθελαν η τελευταία πράξη εδώ στη γη να είναι μια πράξη προσφοράς. Όταν λοιπόν τη μεταφέρουν, όπως πάντα ισχυρίζονται στον Ερυθρό Σταυρό, τους λένε οι γιατροί, ποια δωρεά οργάνων η γυναίκα ζει.
Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια πράξη. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά χαμένα αρχίζουν να ψάχνουν τι θα πει ζει και σε ποιο βαθμό υπάρχει εγκεφαλική βλάβη. Βεβαίως, όπως όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε, σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος παίζει τεράστιο ρόλο. Τελικά, η γυναίκα και το πρόβλημα στον εγκέφαλό της ήταν τόσο σοβαρό που τα όργανα της δωρίστηκαν και κέρδισαν ζωή 5 άνθρωποι από αυτό. Όμως καταλαβαίνετε το σοκ της οικογένειας, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, που θεωρούσαν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή από την πρώτη στιγμή, όπως λένε, τους είπαν οι γιατροί, και η μητέρα τους ζούσε. Είναι αυτό που αισθάνεται κανείς, ότι θα μπορούσα να τη σώσω ή να της προσφέρω κάτι παραπάνω και δεν της το έδωσα. Ο καημός αυτός. Ότι γιατί να πάει έτσι η μάνα μου, ότι άρχισε τα στενοφόρα, ότι δεν της δώσαν μια μισή ώρα, δεν της δώσαν αυτά που έπρεπε να της δώσουν, γιατί να φύγει έτσι η μάνα μου. Έτσι λοιπόν η οικογένεια τις επόμενες μέρες θα κινηθεί δικαστικά. Επικοινωνήσαμε εμείς με το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η μητέρα της Ευδοκίας. Μιλήσαμε με τον διοικητικό διευθυντή του νοσοκομείου. Μας είπε ότι θα βρουν το φάκελο της ασθενούς, ότι θα τον εξετάσουν για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έγινε. Ποιοι γιατροί επιλήφθηκαν του περιστατικού. Θα ενημερωθεί ο διοικητής και ο αναπληρωτής διοικητής και αύριο εμείς ως εκπομπή θα έχουμε μια επίσημη απάντηση διαστόματος του αναπληρωτή διοικητή. Αυτά ως εδώ. Βάζουμε μια άνω τελεία στο θέμα και όχι μια τελεία, γιατί το θέμα θα το παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά. Κουράγιο ξανά να ευχηθούμε στην οικογένεια και στην πολύ πολύ γλυκιά και μέσα στην καρδιά μας ηθοποιό, την Ευδοκία Τυρμελιώτη, η οποία της έλαχε να χάσει τη μητέρα της με αυτόν τον τρόπο λίγο μετά την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.